το Δημοτικό Συμβούλιο της Κεντρικής Κερκίδας συζήτησε και ενέκρινε τη δεύτερη φάση του Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κερκίδας, του λεγόμενου ΣΒΑΚ, και αναφέρθηκε σε πολλές διαστάσεις αυτού του σχεδίου. Αναφέρθηκε δηλαδή την εξυπηρέτηση των πολιτών της Παλιάς Κέρκυρας, για τις υποδομές για τους τουρίστες, για τα σχολεία, για τις εγκαταστάσεις, για τους πεζόδρομους, για την αρμονική συνύπαρξη πεζών και ποδηλατών. Αλλά δυστυχώς ο όρος άτομα με αναπηρία, διευκόλυνση αυτών όπως προβλέπεται και από την κείμενη νομοθεσία και από την Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία που έγινε νόμος του κράτους ο 2074, δεν αναφέρθηκε καθόλου στην ανακοίνωση αυτή. Και διερωτόμαστε εμείς, υπάρχουν άτομα με αναπηρία? Κινούνται στον ιστό της πόλης άτομα με αναπηρία? Διαβιούν στην παλιά πόλη άτομα με αναπηρία? Υπάρχουν στην Κέρκυρα άτομα με αναπηρία? Και αποτελούν το 10% της κερκυριακής κοινωνίας. Άρα σε αυτή την ανακοίνωση είναι σαν να μην ζουν, σαν να μην υπάρχουν άτομα με αναπηρία. Και σε αυτές τις συνεδριάσεις συμμετείχε ο εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων Αναπηρία, ο Πεφαινόμενος, που έκανε συγκεκριμένες προτάσεις βάσει της νομοθεσίας που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε έργο, σε κάθε πόλη που δημιουργείται ο ΣΒΑΚ για να εξυπηρετούνται και τα άτομα με αναπηρία. Άρα η διαμαρτυρία μας, εμάς ως Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων Αναπηρία, είναι σε αυτού του είδους τις ανακοινώσεις πρέπει να υπάρχει μέρημνα, να υπάρχει διορατικότητα, όπως αναφέρονται σε όλα τα μέλη της κοινωνίας. Έτσι απαιτούμε, δεν ζητάμε, απαιτούμε, όπως ορίζουν οι νόμοι, να αναφέρονται και τα άτομα με αναπηρία. Να μην θεωρούνται δηλαδή από τους υπεύθυνους, ανεπευθύνους τους λέω εγώ, με αυτού του είδους τις ανακοινώσεις, ότι τα άτομα με αναπηρία να μην τους θεωρούν αόρατους πολίτες όπως το παρελθόν, να είναι αποδέκτες ενός προνοιακού επιδόματος και να είναι εγκλωβισμένοι και φυλακισμένοι στα σπίτια τους, αλλά να είναι ενεργητικοί πολίτες, ορατοί σε όλες τις εκφάσεις της διαβίωσης των πολιτών της Κέρκυρας. Αυτό περιμέναμε από αυτή την ανακοίνωση, αλλά δυστυχώς με την απερχόμενη Δημοτική Αρχή δεν το έχουμε δει σχεδόν ποτέ αυτό.